Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τσουρέκια με ζαχαρούχο. Μία συνταγή που είχα φτιάξει και πιο παλιά, τώρα θα τη φτιάξουμε λίγο πιο διορθωμένη ακόμα. Να ενημερώσω ότι η συνταγή δεν είναι δική μου, η αρχική ιδέα είναι μιας κυρίας, δεν θυμάμαι το όνομά της, δεν έχει σημασία όμως. Θέλω να δείτε και τη δική μου προσπάθεια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Όλες οι μετρήσεις θα γίνουν με το κουτάκι από το ζαχαρούχο γάλα. Εντάξει, εγώ το έχω αδειάσει, το έχω καθαρίσει για να μπορέσω να δουλέψω πρώτα τα υλικά που πρέπει να δουλευτούν. 3. Προσοχή, το νερό το θέλουμε χλιαρό, δεν το θέλουμε καυτό. Βάλτε το δάχτυλό σας μέσα, κρατήστε το λιγάκι, έτσι είναι σαν να έχει ένας άνθρωπος πυρετό. Εδώ έχω 200 γραμμάρια ενωπή μαγιά. Θα το αδειάσουμε, θα σπάσουμε μέσα στο νερό. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη, να ταΐσουμε τη μαγιά. Εντάξει, θα ανακατέψουμε, να λιώσει η μαγιά μας. Εδώ έχω 3 κιλά αλεύρι για τσουρέκι. Έτσι, έχω χρησιμοποιήσει αλεύρι τύπου Αμερικής. Θέλουμε προσοχή σε αυτή τη συνταγή, επειδή τα υλικά είναι πάρα πολλά, είναι αμαρτία να πεταχτεί. Έτσι, κοιτάξτε λιγάκι τις θερμοκρασίες, μην βάζετε καυτά υλικά για να μην κάψετε τη μαγιά σας. Εντάξει. Λοιπόν, από τα 3 κιλά αλεύρι, όπως βλέπετε, παίρνω και βάζω στο μείγμα μου για να ενεργοποιηθεί η μαγιά, ώστε να την έχουμε έτοιμη όταν θα τη χρειαστούμε. Δεν χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ, να φτιαχτεί ένας χυλός, ας είναι και νερούλος. Και επειδή θα με ρωτήσετε σίγουρα, 300 με 400 γραμμάρια μπορείτε να βάλετε αλεύρι. Το αφήνετε στην άκρη να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Σε μία κατσαρόλα θα βάλουμε 3 κουτάκια ζάχαρη. 1. Δύο. Τρία. Θα βάλουμε το ζαχαρούχο γάλα, 6 αυγά, 3. Θα ανακατέψουμε λιγάκι, θα προσθέσουμε 3 βανίλιες, ανάβετε τη φωτιά σας πολύ χαμηλά. Βλέπετε, εάν έχετε εστία κεραμική θα τη βάλετε στο 2, στο 3 και θέλουμε τώρα να ζεστάνουμε λίγο τα υλικά, να λιώσει η ζάχαρη. Θέλει λίγο υπομονή, δεν θα σας πάρει πάνω από 5-6 λεπτά να ζεσταθεί. Βλέπετε που έχει αρχίσει και ρευστοποιείται. Και επειδή έχει ζεσταθεί ήδη η κατσαρόλα, σβήνουμε τη φωτιά και πάμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Η μαγιά μας έχει ενεργοποιηθεί, κοιτάξτε. Από τη στιγμή που έχετε τώρα μία ενεργοποιημένη μαγιά, μην φοβάστε τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Να ρίξουμε το μείγμα μας που έχουμε ζεστάνει. Ανακατεύουμε λίγο, να πέσει. Βλέπετε, όσο την αφήνετε τη μαγιά, τόσο θα ανεβαίνει. Ωραία. Θα ρίξουμε ξύσμα από 1 με 2 πορτοκάλια. Θα ρίξουμε και το χυμό. Μία κουταλιά γεμάτη baking powder. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα. Προσοχή, μην το παρακάνετε με τη μαστίχα γιατί θα σας πικρίζει. Μην βάλετε παραπάνω από ένα κουταλάκι, ίσα που να είναι πάνω, όχι γεμάτο, εντάξει. Θα βάλουμε μαχλέπι, μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα, έτσι, 3 κουταλιές εγώ θα βάλω, 2 γεμάτες, είναι ουδέτερο το μαχλέπι, δεν υπάρχει πρόβλημα, μην το φοβάστε, μπορείτε να βάλετε. Και
θα βάλουμε πλέον αλεύρι. Ανακατεύουμε σιγά σιγά και προσθέτουμε αλεύρι. Όπως βλέπετε δεν έχω βάλει λιπαρή ουσία ακόμα, έτσι. Αυτό έχει μείνει. Λοιπόν, τώρα πλέον θα δουλέψουμε με το χέρι, έτσι. Όπως βλέπετε το αλεύρι δεν το ρίχνω όλο μαζί, δεν πρέπει να το ρίχνετε όλο μαζί. Αν και ξέρω ότι θα το πάρει όλο. Ζυμώνουμε καλά. Να πάρει όλο το αλεύρι και μετά θα ρίξουμε τη λιπαρή ουσία. Και αφού έχετε φέρει τη ζύμη σε τέτοιο σημείο, έτσι, δηλαδή θέλουμε μία πάρα πολύ σφιχτή ζύμη γιατί δεν έχει μπει ακόμα το βούτυρο ή το σπορέλαιο. Λοιπόν, εγώ εδώ έχω λιώσει βούτυρο, θα μετρήσω ένα κουτάκι, ζυμώνουμε. Το ένα κουτάκι έπεσε. Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα, θα μετρήσουμε άλλο ένα κουτάκι, δηλαδή θέλουμε δύο κουτάκια τέτοια. Θα προσθέσω σπορέλαιο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι όλο βούτυρο. Μπορείτε να βάλετε και λίγο σπορέλαιο. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να το ενσωματώσουμε. Έχουμε ένα ζυμαράκι το οποίο πλέον δεν κολλάει στα χέρια, είναι ανάλαφρο, το βλέπετε. Θα κάνουμε μία βαθιά χαρακιά για να μπορεί να αναπνέει το ζυμάρι. Θα το σκεπάσουμε με ένα πανί και θα το αφήσουμε τώρα τουλάχιστον για 1,5 με 2 ώρες να φουσκώσει, να γεμίσει λεκάνη. Τώρα τι να σας πω, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Εδώ κοιτάξτε. Το ξεφουσκώνουμε. Κοιτάξτε είναι. Θα ξεφουσκώσουμε καλά το ζυμάρι. Θα το ζυγίσουμε και θα βγάλουμε 8 κομμάτια, 8 τσουρέκια. Έχω κόψει προς το παρόν 9 κομμάτια. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τα φυτίλια μας. Βλέπετε, αν είναι σωστό το τσουρέκι, δεν μαζεύει. Εάν το δείτε ότι σας μαζεύει, δηλαδή ανοίγετε το κορδόνι και βλέπετε ότι σας μαζεύει, θα μου το αφήνετε ένα λεπτό και θα συνεχίζετε. Δώστε του δηλαδή ένα λεπτό ξεκούραση για να μην έχετε πρόβλημα. Ανοίξαμε τα κορδόνια μας. Τα βάζουμε στη σειρά. Παίρνουμε τις δύο άκρες και ξεκινάμε από εδώ. Δεν θα κάνετε σφιχτό πλέξιμο. Το πλέκουμε τόσο όσο. Έτσι. Εδώ κλείνουμε. Θα γυρίσουμε ανάποδα. Και θα συνεχίσουμε. Για να έχετε μία όμορφη κοτσίδα. Κλείνουμε. Θα μαζέψουμε. Θα γυρίσουμε από τη μία μεριά. Από την πρώτη μεριά. Εδώ θα κάνουμε ένα κόψιμο και θα το περάσετε από κάτω. Αυτό το κάνουμε για να μην χωριστούν στο φούσκωμα οι άκρες. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ.
Το μαζεύω από την άλλη μεριά. Και το πρώτο μας τσουρέκι είναι έτοιμο. Για να μπορείτε να το διαχειριστείτε, για να μπορείτε να διαχειριστείτε τα τσουρέκια, καλό είναι να τα βάλετε σε λαδόκολλα. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι κανονικά το τσουρέκι δεν θέλει να μπει σε φόρμα. Δεν υπάρχει λόγος. Αν είναι σωστή η ζύμη, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει σε φόρμα. Βάζουμε στην άκρη, βάζουμε σε ταψί και πάμε να ανοίξουμε τώρα τα επόμενα. Να σας δείξω και ένα γεμιστό, έτσι. Μην βάλετε μερέντα, πραλίνα δηλαδή, έτσι. Καλύτερα να βάλετε σοκολάτα η οποία δεν πρόκειται να σας χυθεί έξω και δεν θα έχετε κανένα μα κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ανοίγετε κομματάκια σοκολάτας, κλείνουμε μαζεύουμε την από κάτω γραμμούλα και κλείνουμε καλά, κλείνουμε Αφού κλείσατε το γυρνάμε, φτιάχνουμε το κορδόνι μας να είναι σωστό και το αφήνουμε στην άκρη. Εφόσον τελειώσουμε τώρα τα τσουρέκια μας, θα ανάψετε το φούρνο σας 150 βαθμούς αέρα ή 160 αντιστάσεις. Έχουμε δώσει τον απαραίτητο χρόνο στα πρώτα τσουρέκια που έχουμε φτιάξει, οπότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λοιπόν, κλείνουμε, γυρνάμε ανάποδα, επειδή έχουμε να κάνουμε με 8 τσουρέκια, έχω βάλει 2 αυγά, βάζω λίγο νερό. Δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα απολύτως, τα βλέπετε και μόνοι σας. Λοιπόν, πάμε. Έχει ζεσταθεί καλά ο φούρνος όπως έχουμε πει. Αλείφουμε με αυγό. Αν έχετε πολύ δυνατό φούρνο, συνήθως οι φούρνοι έχουν πολύ δυνατή αντίσταση επάνω, οπότε καλό είναι να τα βάλετε λίγο χαμηλά, να μην τα βάλετε πολύ ψηλά. Εντάξει, θα ρίξουμε αμύγδαλο, πάμε για ψήσιμο. 35 λεπτά, 150 αέρα, 160 αντιστάσεις. Τα πρώτα βγήκανε, είναι φανταστικά. Και μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα δωρεάν στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!